αυτοκινητή γλώσσα, ο οποίο ξεκινάει σε θέση κεντρική και πολυσύχναστη. Αυτόν είναι ο κύριο Ιησού, καθώ περνούσε με του μαθητέ του και τον πλησίασε για να του χαρίσει το φω. Έπτυσε χαμέ, έφτιαξε πυλό από το χώμα και έκρισε τα μάτια του. Έπειτα του είπε να πάει και να ανοιχτεί στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Πράγματι ο τυφλός, υπακούοντας την παραγγελία του Κυρίου, ξεκίνησε αμέσως και πήγε, λύθηκε και ήλθε βλέπον, επέστρεψε με τα μάτια του η γη. Απερίγραπτη ήταν η χαρά του πρώην τυφλού για το θαύμα που ζούσε, αλλά και απεριόριστη ευγνωμοσύνη, η αναγνώριση και ο σεβασμός προς τον ευεργέτη του. Δεν δίσταζε παντού να διαλαλεί το θαύμα παρά τις αμφιβολίες ή τις αντιδράσεις που συναντούσε. Όλοι έβλεπαν το γεγονός της θεραπείας του. Δεν ήθελαν όμως όλοι να παραδεχθούν το θαύμα. Οι γείτονές του και όσοι τον ήξεραν ως τυφλό επέτη απόρρισαν όταν τον είδαν καλά. Δεν προχώρησαν όμως την αποδοχή του θαύματος. Τον οδήγησαν στους Φαρισαίους για να εξετάσουν εκείνη το θέμα. Άλλωστε, προκαλούσε το γεγονός ότι το θαύμα είχε γίνει τη μέρα του Σαββάτου. Ωστόσο, ο τυφλός διηγήθηκε τι συνέβη ακριβώς και ομολόγησε με παρησία ότι αυτός που έκανε τέτοιο θαύμα δεν μπορεί παρά να ήταν προφήτης απεσταλμένος από τον Θεό. Αλλά οι Φαρισαίοι, εγκλωβισμένοι στην τυπολατρεία και την εμπάθειά τους, παρέμειναν πεισματικά αρνητικοί στο θαύμα. Αρνούνταν να δεχθούν την ολοφάνερη πραγματικότητα. Κάλεσαν και τους γονείς του μήπως μπορέσουν να στηρίξουν κάπου την άρνησή τους, αλλά οι γονείς του πρώην τυφλού απέφυγαν να τοποθετηθούν και έμειναν ουδέτεροι. «Ηλικία έχει, αυτόν ερωτήσατε», είπαν. Για δεύτερη φορά οι Φαρισαίοι ανέκριναν τον θεραπευτέντα τυφλό και τον κάλεσαν να ομολογήσει ότι το θαύμα δεν το έκανε ο άνθρωπος ούτως ο αμαρτωλός, όπως χαρακτήριζαν τον Ιησού, αλλά ο Θεός. Ωστόσο, ο πρώην τυφλός δεν υποχωρούσε. Τον λιδόρισαν, αλλά εκείνος συνέχισε να ομολογεί το ανήκουστο θαύμα. Εκ του αιώνος ούκ οικούστη ότι είναι ξέτης οφθαλμούς τυφλού και γεννημένου. Εάν ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν απεσταλμένος από τον Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτε. Ούτε το παραμικρό θαύμα τους είπε και εκείνοι οργισμένοι το πέταξαν έξω. Κάνει εντύπωση η πεισματική άρνηση των ανθρώπων να δεχθούν ότι ο Χριστός θεράπευσε τον τυφλό. Μορφωμένοι άνθρωποι, όπως ήταν οι νομομαθείς Φαρισαίοι, που υποτίθεται ότι θα μπορούσαν να κρίνουν λογικά και αντικειμενικά, αρνούνται να δεχτούν την αλήθεια. Διότι ο άνθρωπος, όταν είναι τυφλωμένος από τον εγωισμό του, δεν σκέπτεται λογικά. Αυτό παθαίνουν και πολλοί σύγχρονοι άθεοι διανοούμενοι, οι οποίοι, ενώ βλέπουν αμφισβήτητα θαύματα, αρνούνται να πιστέψουν στη δύναμη του Χριστού. Βρίσκουν κύριες όσες δικαιολογίες προκειμένου να μην παραδεχτούν ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός. Διότι η πίστη είναι δώρο του Θεού και που χαρίζεται στις ταπεινές και απλές ψυχές. Όπως ήταν η ψυχή του πρώην τυφλού, ο οποίος δέχτηκε την αποκάλυψη της αλήθειας από τον ίδιο τον Χριστό. Πράγματι, μετά την θαραλέα ομολογία του και αφού τον έδιωξαν οι Φαρισαίοι, βρίσκει ο Κύριος τον πρώην τυφλό και του λέει: «Συ πιστεύεις στον Υιό του Θεού? Και ποιος είναι, Κύριε, για να το πιστέψω?» Το απεκρίνεται εκείνος. Τότε ακριβώς ο Κύριος του αποκαλύπτει τη μεγάλη αλήθεια και όρακας αυτόν και ο λαλόν μετά σου εκείνος εστίν. Αυτός που σου έδωσε το φως και τώρα τον βλέπεις με τα μάτια σου. Αυτός που ομιλεί μαζί σου αυτή τη στιγμή, αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Και ο αναβλέψας τυφλός γεμάτος ευγνωμοσύνη και πίστη απαντά: «Πιστεύω, Κύριε». Και έπεσε και τον προσκύνησε.
συγκλονιστική στιγμή για τον πρώην τυφλό. Ο Κύριος του χάρισε μια ανεκτίμητη δωρεά. Αποκαλύφθηκε σε αυτόν ως ο Υιός του Θεού. Σήμερα υπάρχουν ακόμη πολλοί άνθρωποι που αγνοούν αυτή τη μοναδική και σωτήρια αλήθεια για το πρόσωπο του Χριστού. Κάποιοι θεωρούν τον Ιησού Χριστό ως ένα κοινωνικό επαναστάτη, ηθικό διδάσκαλο, φιλόσοφο ή ευεργέτη της ανθρωπότητος. Ωστόσο, στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή ακούμε τον ίδιο τον Κύριο να αποκαλεί τον εαυτό του Υιό του Θεού. Αυτή η αλήθεια για τη θεότητα του Χριστού αποτελεί την καρδιά της πίστεώς μας, όπως τη βρίσκουμε στα Ιερά Ευαγγέλια, την ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως και την κηρύττει αδιάκοπα μέσα στους αιώνες η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια ας την εγκολποθούμε και εμείς για να ομολογούμε με πίστη ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, το φως του κόσμου και των ψυχών μας. Mm.